Να πούμε ότι δώσαμε δύο επιλογές στο κοινό. Η μία ήταν η παρουσίαση οικιακών σκευών της πεθεράς σας και η άλλη ήταν συνέντευξη για δουλειά. Αλλά το αφεντικό σας αρέσει. Τι διαλέξατε εσείς? Τη συνέντευξη για δουλειά που σας αρέσει, το αφεντικό. Και πάμε στην πρώτη fashion blogger για σήμερα, την Ξανθή Κιούση. Το ρολόι δείχνει 7 το πρωί και το τηλέφωνο χτυπάει σαν τρελό. Και εκεί που το σηκώνω ακούω τη φωνή της Στέλλας. Ακόμα κοιμάσαι, μου λέει. Σου έκλεισα συνέντευξη με τον Στέφανο. Το Στέφανο σήμερα στις 9. Ο καλύτερος εργοδότης και ένας από τους ωραιότερους άντρες που θέλω τόσο να γνωρίσω. Και σήμερα θα γίνει επιτέλους αυτή η γνωριμία. Τι φοράμε όμως σε συνέντευξη για δουλειά, ειδικά όταν το αφεντικό σου αρέσει τόσο? Μια μαύρη πένσιλ φούστα, το σωμό μου πουκάμισο και τις μαύρες μου γόβες με χαμηλό τακούνι. Το σύνολό μου θα ολοκληρωθεί με τη μαύρη μου τσάντα και σαφέστατα τον φάκελο περιέχει τα απαραίτητα έγγραφα για τη συνέντευξη, ώστε να μην προδώσουμε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο έχουμε πάει. Στείλε βιογραφικό στην εταιρεία που δουλεύω. Έχουμε και κούκλα αφεντικό, μου είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου μία φίλη. Περιμένεις απάντηση λοιπόν και τίποτα. Μέχρι τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο και σου λένε να πας για αυτή την πολυπόθητη συνέντευξη. Όσο και να ακούω όμως πως το αφεντικό είναι νέος και ωραίος, οφείλω πρώτα απ' όλα για θέματα αυτοσεβασμού να δείξω σοβαρή και κατάλληλη για τη θέση εργασίας. Και περνάμε στην επόμενη fashion blogger, την Τόνια Κούμπα. Και κάπως έτσι άνοιξε μια θέση στην εταιρεία του δικού μου Mr. Grey. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, μόλις το πληροφορήθηκα, έτρεξα με μοναδικό σκοπό τη συνέντευξη. Και επειδή η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να είναι αλλά και να φαίνεται τίμια, όπου τίμια εσύ βάλε επαγγελματίας, δεν άφησα το πάθος μου να με παρασύρει στο ενδυματολογικό κομμάτι. Μπλε φόρεμα σε γραμμή πένσιλ, μπλε γόβες με λεπτό έλεγαν τακούνι, τόσα όσα αξεσουάρ, το τάμπλετ αναχείρας ώστε να με εξυπηρετήσει και στην παρουσίαση και καλή μου επιτυχία. Και διαφωνώ πάρα πολύ με τον ντοσιέ που έχει έξω την αμερικάνικη σημαία. Οτιδήποτε όταν πας για ένα πρώτο ραντεβού... Να μην παραπέμπει καλύτερα. Εγώ είμαι λίγο, επειδή και εγώ έχω κάνει πάρα πολλά ραντεβού για δουλειά. Βέβαια. Ποτέ κάτι που να δείχνει τι πιστεύεις. Δεν το ξέρω αυτό, αλήθεια. Βέβαια. Ακόμα και το. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, τα τατουάζ πρέπει να είναι κρυμμένα, ομάδες, έφνη, ναι, οτιδήποτε. Ναι. Πόσες φορές έχει συμβεί να πας για συνέντευξη και βγαίνοντας να καρδιοχτυπάς και για τη δουλειά και για το αφεντικό? Σήμερα έχω τη δεύτερη συνέντευξή μου για θέση γραμματέως. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι απλά μια συνέντευξη, είναι φλερτ ξεκάθαρο που βγάζει μάτι. Έχοντας στόχο να πάρω και τη δουλειά και το αγόρι, θα φροντίσω τον ντύσιμό μου τουλάχιστον να παραπέμπει σε επαγγελματικό, αλλά βγάζοντας το σακάκι. Να πέσουν οι μάσκες. Μαύρο άσπρο σε κουστούμι, μπλε τοπάκι, μαύρες γόβες και καλή μου τύχη. Σήμερα με περιμένει μία μέρα που μπορεί να κρίνει το επαγγελματικό μου μέλλον. Έχω συνέντευξη για δουλειά. Το αφεντικό είναι ένας γοητευτικός άντρας και αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για μένα να εμφανιστώ με ένα πληρές βιογραφικό και μία ανάλογη σίκ εμφάνιση. Έχεις βάλει πολύ ωραία τη ζώνη για να το κάνεις πιο ροκ. Ένα πολύ ωραίο λευκό πουκάμισο. Τελείως αδιάφορο παπούτσι και πολύ σικ. Είσαι ταυτόχρονα και σεξι, χωρίς να είσαι προκλητική. Γιατί κολακεύει υπέροχα το σωματότυπό σου. Πολύ έξυπνη ιδέα που κράτησε το σακάκι στο χέρι, το πολύ έντονο και δεν το φόρεσες. Τα μαλλιά σου καταπληκτικά, χωρίς βαβούρες. Σε βρίσκω φανταστική. Θα στην έβινα τη δουλειά και θα βγαίναμε και ραντεβού αν ήμουν άντρας. Οπότε...